Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του σωματείου, τα Εκβωτό Άτλας. Πρέπει να σας πούμε ότι οι εικόνες που αντικρίζουμε εδώ είναι πάρα πολύ όμορφες, με τόσα παιδιά να προπονούνται. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής που βρίσκεται δίπλα μου, ο κύριος Μικές Κουλιανός, κάνει εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε, επέστρεψαν και από αγώνες με πολύ καλές επιδόσεις. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό που βλέπουμε. Ναι, σήμερα έχουμε την καθιερωμένη αγωνιστική προπόνηση του Σαββάτου. Να πούμε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο βρισκόμασταν στο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά για να πάρουμε μέρος στο Πανελλήνιο Κύπελλο, όπου εκεί συμμετείχαν 1.300 άτομα από όλη την Ελλάδα, από 180 συλλόγους. Εκεί πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε με 9 αθλήτριες. Πήραμε 6 μετάλλια, 2 χρυσά μετάλλια και 4 σημαίνια. Εξαιρετικά. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και αυτό μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε. Ξέρετε, εμένα τι μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Βεβαίως το ότι γυμνάζονται τα παιδιά, αλλά ξέρετε, τους δίνεται να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει άμυλα μεταξύ τους. Και είναι φίλοι, και αυτό, ξέρετε, διαμορφώνει και πολύ καλούς χαρακτήρες. Αυτό είναι και από τις βασικές αρχές του Ταϊκβοντό. Η πειθαρχία, ο σεβασμός στον αντίπαλο. Μέσα από τους αγώνες γνωρίζουμε άλλα παιδιά, κάνουν φιλίες, σέβεται ο ένας τον άλλον. Απ' έξω από τον αγώνα, πολλές φορές είναι φίλοι τα παιδιά, ναι. Πηγαίνουν βόλτες το βράδυ και αυτά, αλλά μέσα στον αγώνα είναι Συστά. Διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν μου λέτε τώρα, τα παιδιά από ποια ηλικία μπορούν να έρχονται εδώ να γυμνάζονται? Από 4 χρόνια έχουμε παιδιά. Ναι. Και αγόρια και κορίτσια. Αγόρια, κορίτσια και τώρα τελευταία συμπλειοψηφία κορίτσια. Αλήθεια. Ναι, έχουν πολλά κορίτσια. Θέλουν να ξέρουν άμυνα. Ναι, τώρα οι εποχές είναι. Προστατεύονται, να αυτοπροστατεύονται. Σωστά. Το να ξέρουμε να κάνουμε σε κάποια δύσκολη στιγμή να κάνουμε να ανταπεξέλθουμε κάπου είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα κορίτσια όταν πάνε να σπουδάσουν ή να προχωρήσουν στη ζωή τους. Και είναι πολύ. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά κορίτσια τώρα τελευταία. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω και τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Ναι, στο πρωτάθλημα που πήγαμε τώρα ήταν 9 άτομα, τα 8 ήταν κορίτσια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, να συνεχίσετε έτσι. Πόσα παιδιά αλήθεια είναι? Ορίστε. Πόσα παιδιά είναι? Συλλογώ. Ναι. Είναι γύρω στα 100 παιδιά. Ναι. Που σημαίνει ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά για να έρχονται και να αυξάνονται. Ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα και παιδιά μας. Είναι πολύ καλό. Ναι. Ναι. Και τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες για να μπορούν να προχωρήσουμε περισσότερο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα κάνετε και, υπάρχουν και άλλοι αγώνες που θα συμμετάσχετε φέτος? Φέτος, τώρα την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις προαγωγικές εξετάσεις ζωνών, ναι. Που τα παιδιά θα προαχθούν στο επόμενο επίπεδο. Και την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην ΚΟ, σε ένα δωδεκανική συνάντηση με όλους τους συλλόγους από τα Δωδεκάνησα. Όπου εκεί θα πάμε με 55 παιδιά. Ναι, τόσο πολλά, γιατί ξεκινάνε από ηλικίας 6 χρονών μέχρι τα 14. Εκεί τα μικρότερα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το πρώτο βάπτισμα από τους αγώνες, πρώτες εμπειρίες, και τα μεγαλύτερα κάνουν μια προπόνηση. Θα τους αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στη σχολή σας, που είναι εξαιρετική, και είναι και ο χώρος σας πολύ ωραίος, μεγάλος. Λοιπόν, και να έχετε επιτυχίες πάντα. Να δούμε λίγο τα παιδιά. Βεβαίως να τα δούμε, βεβαίως. Νομική Ζαΐρη και πήρα το χάλκινο μετάλλιο. Κουλιανού Ευδοξία και πήρα χρυσό μετάλλιο. Χατζηλευθερία Αγγελική και πήγα πέμπτη θέση. Σμάλιο Νίκη και πήρα χάλκινο μετάλλιο. Γκυντίδης Χρήστος, πέμπτη θέση. Αγγελική Νιστάζου και πήρα το χάλκινο μετάλλιο. Σκυλά Καλλιόπη και βγήκα πέμπτη θέση. Γκυντίδη Βίκη, χάλκινο μετάλλιο. Σκυλά Σταματία, πήρα χρυσό μετάλλιο. Μπέτι Μαΐλη, δεν πήρα κανένα μετάλλιο. Είμαι εδώ για τα μετάλλια των παιδιών. Κύριε Κουλιανέ, πολύ ωραία τα παιδιά. Συγχαρητήρια πολλά. Ναι. Και για την σχολή και για τα παιδιά, γιατί από ό,τι βλέπω είναι και πολύ καλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλα. Όλα τα παιδιά είναι από 5-6 χρονών, κάνουν εδώ προπόνηση. Είναι, τα έχω 7-8 χρόνια, έχουν μεγαλώσει μαζί. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε τώρα πανελλήνια μετάλλια. Και τους δίνω και εγώ πολλά συγχαρητήρια. Πολύ καλά κάνετε. Και αυτό είναι νομίζω η αρχή μας, ώστε και να πάμε ακόμα πιο μακριά. Ακόμα πιο μακριά. Ναι. Και εδώ μπορούν να έρχονται μεγαλώνοντας ακόμα και να καταλάβουν. Εννοείται. Συνεχίσουν. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πάει να σπουδάσουν, ναι. Συνεχίζουν σε άλλους συλλόγους στην Αθήνα, μετά ξανάρχονται πάλι εδώ.
Είναι τρόπος ζωής για τα παιδιά και για μας. Και αισθάνονται, να ρωτήσω λίγο τα παιδιά, αισθάνεστε σιγουριά με αυτό το άθλημα που κάνετε? Ναι. Ναι. Ρωτώ περισσότερο τις γυναίκες, τα κορίτσια. Τα χώρια έτσι κι αλλιώς αισθάνονται σιγουριά. Τα κορίτσια, μαθαίνουμε αυτό άμυνα. Ε. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε καλά. Και να πάρετε και άλλα μετάλλια πολλά. Ευχαριστούμε.